Ήδη έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον κύριο Γιάννη Βασκόπουλο, και βέβαια να τον καλημερίσουμε και να μας πει περισσότερα για αυτήν την ευχάριστη είδηση που μας έστειλε χθες η ΔΙΑΡ. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Ευθυμίου. Καλημέρα στους κρατάς σας. Λοιπόν, μόλις έλεγα και την ανακοίνωση, σας ανακοίνωσα και περιμένουμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Ναι, κύριε Θημίου, όπως είδατε και εσείς στην ανακοίνωση, ήδη προχωράμε και στην κατασκευή των αγωγών τηλεθέρμανσης εντός της πόλεως. Και γι' αυτό το λόγο θα χρειαστεί η συνδρομή όλων των συμπολιτών μας, των συντημωτών μας, να διευκολύνουν τους αρμόδιους τεχνικούς, τις υπηρεσίες που τους επισκεφθούν. Θα πρέπει να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα, διότι ξεκινώντας τώρα την τηλεθέρμανση αυτή, θα πρέπει οι τεχνικοί μας να μπουν μέσα στις οικοδομές, να δουν ακριβώς πού θα τοποθετηθούν οι εναλλάκτες και πώς θα περάσουν οι αγωγοί. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντική, δηλαδή, η συμπαράστασή τους. Θα πρέπει να υποδεχθούν και να υποδείξουν στους τεχνικούς και να ανοίξουν, δηλαδή, τους χώρους που θα ζητηθούν από τους τεχνικούς για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Διότι σε όσες οικοδομές, σε όσα σπίτια δεν τους επιτρέψουν να μπουν για να δουν τους χώρους, δεν θα μπορεί να τοποθετηθεί ο αγωγός τηλεθέρμανσης και συνέχεια να αλλάξει τηλεθέρμανσης. Μάλιστα. Οπότε εμείς είδαμε ότι πραγματικά οι εργασίες μεταξύ του αντιλιοστασίου εδώ στην Φλόρινα και του ΑΕΣ Μελίτης πηγαίνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχατε ανακοινώσει την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί όταν ξεκινούσαν οι εργασίες. Ο καιρός κράτησε. Ακριβώς όπως είπατε, είχαμε καλό καιρό μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι και συνέχεια θα βελτιωθεί ο καιρός και θα συνεχιστούν οι εργασίες αυτές. Διότι οι εργασίες για τον κεντρικό αγωγό δεν δημιουργούν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Απλώς μας ενδιαφέρουν οι θερμοκρασίες να μην είναι πολύ χαμηλές. Η προμήθεια των σωλήνων ήδη υπάρχει και ο ανάδοχος θα φέρει και άλλους σωλήνες που απαιτούνται. Οι δύο εργολαβίες προχωράνε, μία από τη Φλόρινα προς τη Μελίτη και άλλη από τη Μελίτη προς τη Φλόρινα. Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, δεν έχουν αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι σύντομα, εάν μας διευκολύνουν οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας, με τους αγωγούς εντός της πόλεως που θα ξεκινήσουν και αυτοί άμεσα, θα προχωρήσουν και αυτοί γρήγορα. Υπήρξε πάλι ένα προβληματάκι, δηλαδή χρηματικό, σε σχέση με την αποπληρωμή του αναδόχου. Αλλά και τακτοποιήθηκε αυτό. Τις προηγούμενες μέρες που ήμουν στην Αθήνα, διευκρινίστηκε, τακτοποιήθηκε και προχωράει και αυτό. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πλέον για την αποπληρωμή του αναδόχου για τα έργα τα οποία κατασκευάζει. Και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πιστεύω ότι μόλις τελειώσει αυτή η αποτύπωση, αμέσως θα βγάλει ανακοίνωση η ΔΕΙΑΦ για να δεχτεί αιτήσεις για το ποιοι θέλουν να συνδεθούν. Γιατί και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα χρονοβόρο πρόβλημα. Βεβαίως, θα δρομολογηθεί και αυτό, αλλά μέχρι τέλη του έτους υπάρχουν άλλες διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν. Και από το νέο έτος πλέον θα φροντίσουμε. Αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε και στις αιτήσεις με τους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να συνδεθούν. Μάλιστα, τώρα ένα θέμα που παίζει, θα έλεγα κάπως πραγματικά περίεργα, είναι η τηλεθέρμανση της Μελίτης. Είχατε μία σύσκεψη την Παρασκευή στην Αθήνα με τον κύριο Σέλτσα και τον κύριο Μπύρο, τον αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας. Μπορείτε να μας πείτε το τι ακριβώς υπόθηκε για την τηλεθέρμανση της Μελίτης? Βεβαίως, κύριε Ευθυμίου. Το θέμα που είχαμε δει για το συγκεκριμένο, τη συνάντηση που είχαμε για το θέμα της τηλεθέρμανσης Μελίτης, έγινε συνάντηση, δεν ήταν η Γενική Γραμματέας, απουσίαζε διότι είχε κάποια προβλήματα υγείας. Και συζητήσαμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τηλεθέρμανση Μελίτης. Πρέπει να προχωρήσει τηλεθέρμανση Φλόρινας. Αυτό το έχω πει επανειλημμένα, ορισμένοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Για τηλεθέρμανση Μελίτης θα δούμε από το νέο έτος, όταν προκηρυχθούν τα ανάλογα μέτρα και πώς μπορεί να γίνει. Επειδή αυτή τη στιγμή θέλουμε, δεν γίνεται. Πρέπει να το καταλάβουν ορισμένοι. Προέχει τηλεθέρμανση Φλόρινας. Πρέπει να ολοκληρωθεί το αντιοστάσιο της τηλεθέρμανσης Φλόρινας, να προχωρήσουν οι αγωγοί. Και στη συνέχεια θα προχωρήσει και η τηλεθέρμανση Μελίτης. Αυτό επιτέλους πρέπει να το καταλάβουν όλοι και ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να παριστάνουν τους καλούς, καλό είναι να μην δημιουργούν τέτοια θέματα και προβλήματα και να μην θέλουν να παριστάνουν τους καλούς, έτσι θα τους βγει μπούμεραν. Πρέπει να ξέρουν κάποια πράγματα ότι πρέπει να γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Δεν μπορείς να κάνεις όποτε θέλεις, ό,τι θέλεις. Κάθε πράγμα πρέπει να γίνεται στο καιρό του. Η τηλεθέρμανση Φλόρινας, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι θα είναι αυτή που θα μπορεί να χρηματοδοτήσει και την τηλεθέρμανση της Μελίτης, γιατί πλέον η ΔΕΙΑΦ θα έχει και την δική της εταιρεία
σχετικά με την τηλεθέρμανση και θα μπορεί από τα έσοδα αυτά σιγά σιγά να προσθέτει. Μα άμα δεν γίνει τηλεθέρμανση της Φλόρινας, δεν μπορεί να γίνει τη σημερινή. Τις πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δημιουργούμε θέματα και προβλήματα και δεν διακινδυνεύουμε και τηλεθέρμανση της Φλόρινας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πρέπει να ολοκληρωθεί η τηλεθέρμανση της Φλόρινας, να προχωρήσει. Εφόσον προκηρυχθούν τα μέτρα, η μελέτη είναι έτοιμη της Μελίτης, θα γίνει και της Μελίτης. Επίσης, εμείς δεν σας κρύβω ότι ήδη βρίσκομαι σε συνεργασία και συνεννόηση και μάλιστα χθες είχα μια σημαντική συνάντηση στην Κοζάνη με το ΤΕΙ Κοζάνης, το αρμόδιο τμήμα το μηχανολογικό, και θα προχωρήσουμε και σε θέματα τηλεθέρμανση με βιομάζα ή σε κτίρια δημόσια, σε κάποια συγκροτήματα, μικρά δημόσια κτίρια ή σε κάποια χωριά, σε κάποιες κοινότητες μας. Αυτό ήδη θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε και πού μπορούμε να κάνουμε τηλεθέρμανσεις μικρές με βιομάζα. Αυτά βέβαια θα ενταχθούν σε ΕΣΠΑ. Επίσης θα προχωρήσουμε και σε αναβάθμιση, ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων μας. Για να μπορούν να έχουν εξοικονόμηση τα σχολεία, δηλαδή από το ρεύμα το οποίο ξοδεύουν, όπως και από τη θέρμανση, από τα πετρέλαια τα οποία ξοδεύουν. Έτσι πιστεύουμε θα είναι ότι θα είναι πιο βιώσιμα τα σχολεία μας και θα έχουν μια οικονομική ευχέρεια για αναλώσιμα και όχι να δίνουν όλα τα χρήματά τους για τα πετρέλαια. Μάλιστα. Αυτά πιστεύω να υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αυτά θα γίνουν από το ΕΣΠΑ. Θα προκηρυχθούν τα μέτρα από το ΕΣΠΑ και θα φροντίσουμε εμείς να ετοιμάσουμε όλες τις μελέτες. Γι' αυτό γίνεται αυτή η συνεργασία μεταξύ ΤΕΙ και Δήμου. Μάλιστα. Ευχάριστα πράγματα. Να πάμε λίγο σήμερα, γιατί έχετε και άλλη μια ιδιότητα του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα έχετε συνεδρίαση. Ναι, σήμερα το μεσημέρι έχουμε συνεδρίαση το Διοικητικό Συνδέσμιο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, όπου θα συζητηθούν τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και θα τοποθετηθούμε στο συνέδριο που ξεκινάει την Πέμπτη. Και το συνέδριο της ΠΕΔ γίνεται αυτή τη φορά, το Διοικητικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, και ξεκινάει την Πέμπτη και τελειώνει το Σάββατο. Μάλιστα, θα γίνει και ο ορισμός εκπροσώπων. Έχουμε και τον ορισμό εκπροσώπων, κάθε φορά δηλαδή που συνεδριάζουμε προκύπτουν αυτοί οι ορισμοί των εκπροσώπων, οι οποίοι μας ζητούνται από διάφορους φορείς. Και αυτοί οι εκπρόσωποι είναι είτε προς την αποκεντρωμένη, είτε προς την περιφέρεια, είτε εκπρόσωποι από διάφορες επιτροπές που υπάρχουν και λειτουργούν για να διευκολύνουμε με αυτές τις επιτροπές τους συμπολίτες μας. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Και να και καλό χειμώνα πλέον, να έπεσε το πρώτο χιόνι. Ας ελπίσουμε να μην πέσει πάρα πολύ χιόνι. Το λίγο χιόνι είναι ευλογία για τη Φλόρινα φυσικά. Το πολύ στα βουνά. Και επισκέπτες. Είναι όμορφο, ομορφαίνει την πόλη μας. Έχουμε συνηθίσει με τα χιόνια εμείς οι Φλωρινιώτες. Αρκεί να μην έχουμε μεγάλες παγωνίες. Αυτό είναι το θέμα. Ο Δήμος για τον αποχιονισμό είναι έτοιμος. Έχουμε το αλάτι το οποίο απαιτείται. Ήδη από χθες το βράδυ βγήκαν τα μηχανήματα έξω με το πρώτη μικρή ψηλή χιονόπτωση που έγινε. Βγήκαν τα μηχανήματα να ρίξουν αλάτι σε ορισμένες περιοχές όπου θεωρήσαμε ότι ήταν επικίνδυνες για το πρωί. Από το πρωί φυσικά έχουν βγει πάλι τα μηχανήματα και φροντίζουμε να έχουμε τους δρόμους καθαρούς ώστε οι συμπολίτες μας να μην κινδυνεύουν στους δρόμους με τους πάγους και τα χιόνια. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Δημόρχε και καλή σας ημέρα. Να είστε καλά κύριε Δημόρχε. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε και είπαμε λίγα πράγματα που είναι βασικά και σημαντικά και για τη τηλεθέρμανση αλλά και όλες τις ενέργειες που πρόκειται να κάνει ο Δήμος για την βελτίωση και των κτηρίων των δημοσίων και των σχολικών κτηρίων αλλά και όλα αυτά που σκοπεύουμε να κάνουμε για τους δημότες μας. Καλή σας ημέρα σε εσάς. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.